Λοιπόν, είδαμε πρόσφατα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, μιας και αναφερθήκαμε στο περιβάλλον, να έρχεστε σε αντιπαράθεση με τον κύριο Κουκά, αντιδήμαρχο Αστίκου Πρασίνου, σχετικά με τα κλαδέματα που γίνονται στη Νέα Σμύρνη τον τελευταίο καιρό. Γενικά, για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε δει πολλές αντιδράσεις και πολύ γκρίνια σχετικά με τον τρόπο που κλαδεύονται, πώς κλαδεύονται τα δέντρα, οι νερατζιές, για το οποίο ήταν το θέμα που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν βγει μέχρι και παρατσούκλια. Ναι. Μέχρι και ο Μέρ Πριόνης ονομάστηκε, ας πούμε. Ο κύριος Κουκάς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κουκάς καταγόρησε εσάς την ίδια ότι επιτεθήκατε και προσβάλλατε τους υπαλλήλους που κλάδευαν, αλλά και ότι μόνο εσείς έχετε πρόβλημα με τα κλαδεμένα δέντρα. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό, πώς απαντήσατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο? Είναι ένα δραματικό αυτό που συμβαίνει στην πόλη αυτή τη στιγμή, σκηνικό, το ότι κουρεύουν με αυτόν τον τρόπο τα δέντρα, τα ανθοφόρα, πάνω στην ανθοφορία τους. Ξεκίνησαν από την Άνω Νέα Σμύρνη και συνεχίζουν. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι εγκληματικό αυτό που συμβαίνει στην πόλη και όλα τα άλλα είναι υποδέστερα. Δεν έβρισε κανέναν εργάτη. Ήταν πάνω στην ερανζιά μου, κάτω από τον μπαλκόνι, την οποία περιποιόμουν χρόνια ολόκληρα. Κάποτε με τον κουτελάκι κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να του δείξω ότι κάποιο πρόβλημα είχε η ερανζιά. Κουρεύτηκε κατ' επανάληψη με προσοχή και ήταν μία κούκλα. Και ένιωσα λες και κατακρεουργούσαν την άνοιξη. Στερήσαν την άνοιξη από την πόλη και τη στερούν συνεχώς. Είναι εγκληματικό αυτό που κάνουν. Πολιτικά απαράδεκτο. Δεν κλαδεύεις τα οποροφόρα δέντρα πάνω στην ανθοφορία τους. Τα εσπεριδοειδή δεν κουρεύονται παρά μόνο το 20% του φυλώματος. Αυτό το γράφει η Παγκόσμια Βιβλιογραφία. Έχω τρέξει σε εκείνη, έχω ψάξει με γεωπόνους, έχω μελετήσει το θέμα χρόνια τώρα. Φωνάζω όταν πριν από 2 χρόνια πήγα με τα κλαριά της νερατζιάς άλλης στο Δήμαρχο για να του δείξω ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, με αγνόησαν. Και 2 χρόνια μετά ήρθαν ως τιμωρητές να κόψουν και τη δική μου νερατζιά κάτω από τον μπαλκόνι. Δική μου σε εισαγωγικά. Βέβαια, ανήκει στο δημόσιο χώρο. Ναι. Δεν ήταν στον κήπο μου, γι' αυτό είπα και δυστυχώς δεν ήταν δική μου. Δεν ήταν στο περιορισμένο χώρο για να την προστατεύσω. Δεν μπορείς να προστατεύσεις λοιπόν το δημόσιο χώρο όταν οι υπεύθυνοι επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο στα δέντρα. Και ρώτησα τον αρμόδιο αντιδήμαρχο με ποιο σκεπτικό και με ποιο σχέδιο μέσα στον Απρίλη, στον Μάρτη, στον Απρίλη κλαδεύουν κατά αυτόν τον τρόπο τα δέντρα. Είπα και πριν ότι μόνο σε περίπτωση ξύρανσης μπορούν να κοπεί μέρος του φυλώματος. Α, και ποτέ στα εσπυροειδή πάνω από τα 20% του φυλώματος. Από εκεί και πέρα είναι εγκληματικό αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε νερατζιές ολόκληρα τα φυλώματα στους δρόμους και αυτά να γίνονται σκουπίδια, να γίνονται λίπασμα, να γίνονται πέλετ, να γίνονται οτιδήποτε. Αλλά δεν γίνεται να κατακρεουργηθούμε σε μια εποχή που το διοξίδιο του άνθρακος έχει κατακλείσει το σύμπαν. Ζούμε στις πόλεις και είμαστε και έγκλειστοι. Η άνοιξη μας είναι απαραίτητη. Η μυρωδιά του Πάσχα έχει ταυτιστεί με τη μυρωδιά της νερατζιάς. Όταν λοιπόν κόβουν τις νερατζιές, κόβουν την άνοιξη, κόβουν την Ανάσταση, κόβουν το Πάσχα. Όλα τα άλλα είναι για μένα υποδέστερα και ανάξια λόγου. Κάτσε να αναφέρω κάτι που θυμήθηκα τώρα. Ναι. Σε αντίθεση με τις κατακρεουργημένες, όπως λέτε και στις νερατζιές, το θερμοκήπιο που λέγεται ότι θα δημιουργηθεί στο Άλσος, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Σώζει κάπως την κατάσταση, θα τη σώσει? Το θερμοκήπιο είναι ένα εφικτό πλάνο. Δεν έχω ιδέα ακριβώς τι σχεδιάζουν να κάνουν. Δεν έχω ενημερωθεί για το Άλσος, τι είδους θερμοκήπιο είναι αυτό. Αλλά τι να κάνει το θερμοκήπιο? Το θερμοκήπιο είναι σε ένα συγκεκριμένο. Θα είναι απλώς για μια. Τι να σώσει? Το θερμοκήπιο δεν σώζει. Το θερμοκήπιο, ποτέ κανένα θερμοκήπιο δεν σώζει. Αυτό που σώζουν είναι οι πράσινες ταράτσες, είναι άλλα σχέδια που να πολλαπλασιάζεται το αστικό πράσινο. Πρέπει να παίρνετε μέρημνα για το αστικό πράσινο. Είναι άλλο το πράσινο που πας
να κλαδέψεις ελιές για να βγάλεις ελιές του χρόνου, να κλαδέψεις τα μπέλια για να βγάλεις σταφύλια του χρόνου και άλλο το αστικό πράσινο. Υπάρχουν νέες απόψεις τώρα στην οικολογία για επαναγριοποίηση του αστικού πρασίνου, δηλαδή να αφήνουμε ως το δυνατόν περισσότερο φουντωμένα τα δέντρα στις πόλεις, έτσι ώστε η βιοποικιλότητα να διατηρείται. Να έρθουν τα πουλιά να χτίσουν φωλιές, να έρθουν οι πεταλούδες, να έρθουν οι μέλισσες. Αν καταστραφούν οι μέλισσες, όπως είπα και στο Συμβούλιο, καταστραφήκαμε. Οι μέλισσες την περίοδο της ανθοφορίας κινούνται. Είναι είδος ξαφνικά που αρχίζει να απειλείται. Εάν απειληθούν οι καταστραφεί οι μέλισσες, καταστράφει και η ίδια η ζωή. Αυτά όλα τα πράγματα πρέπει να τα χειρίζεται κανείς όταν είναι στην διοικούσα αρχή με ευαισθησία και συνέστημα. Όχι μόνο επειδή πήραμε κάποιες εργολαβίες και κόβουμε όσο περισσότερα δέντρα σε όσο λιγότερο χρόνο και με λιγότερο χρήμα. Αυτά είναι απαράδεκτα για τη διαχείριση του αστικού πρασίνου στην πόλη. Θα φωνάζω με όση δύναμη μου μένει και θα το βροντοφωνάζω. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι όποιος να είναι, ακόμα και στην διοίκηση όταν ήμουνα, την ίδια αντίρρηση πάντα είχα για τον τρόπο κλαδέματος του δέντρου, όπως δεν ψήφιζα ακόμα και τα δέντρα τα κομμένα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Γιατί τα δέντρα δεν πρέπει να κόβονται, ούτε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα για να στολίζονται ακόμα και αν είναι από καλλιέργειες. Ας φυτευτούν στις καμένες περιοχές. Συγγνώμη, δεν υπάρχει στο Δήμο ένας άνθρωπος υπεύθυνος για να το δει όλο αυτό και να πει, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, ένας επιστήμονας, ένας που να γνωρίζει δεν το αντικείμενο. Δεν γνωρίζω, υπάρχει γεωπόνος. Υπάρχει γεωπόνος και καλή γεωπόνος, από ό,τι ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν νομίζω ότι συνεργάζονται, γιατί καταρχάς είναι πολλά τα δέντρα. Είναι πολλά τα δέντρα και θέλουν να κόβουν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου βρεθεί για να πούνε ότι κλαδέψαμε τα δέντρα. Βέβαια, υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι λένε, α, ωραία, καθάρισε ο τόπος. Εντάξει, να βάλουμε τότε τέντες μόνο, να βάλουμε μόνο το τσιμέντο και να ζήσουμε σε μια τέτοια πόλη. Οι πολίτες διαπαιδαγωγούνται. Έχουμε λόγο να διαπαιδαγωγούμε και να ευαισθητοποιούμε τους πολίτες. Όχι να πάμε σύμφωνα με τις προσταγές του κάθε ψηφοφόρου, έλα κάτω από το μπαλκόνι μου και κόψε μου την νερατζιά ή την μπουριά, γιατί μου μποδίζει, μου λερώνει με τα νερατζιά τον δρόμο ή το αυτοκίνητο, γιατί. Είδα και αυτό μετά, κόβοντας τον έρωτα, να καθαρίζουν τα αυτοκίνητα από πάνω για να μην λερωθούν τα αυτοκίνητα. Εξαρτάται τι προτάσει κανείς. Αν προτάσει το ιδιωτικό συμφέρον και το να κινείται το αυτοκίνητο στην πόλη χωρίς να πατήσει κάποιον εράντζη, ή προτάσει το πράσινο και το οξυγόνο. Μέσα στην κλιματική αλλαγή, το οξυγόνο μας είναι απαραίτητο. Πρέπει και το παραμικρό φύλλο να προστατεύσουμε. Όχι τα δέντρα στην ανθοφορία τους. Είναι έγκλημα αυτό που διαπράτεται στο Δήμο μας αυτή τη στιγμή. Είναι οικολογικό έγκλημα. Ένιωσα σαν να μου δολοφονούσαν άνθρωπο δικό μου όταν κόπηκε η νερατζιά κάτω από τον μπαλκόνι μου μέσα στην ανθοφορία της. Λοιπόν, η αντίδραση όχι τόσο που έκανα, πολύ μεγαλύτερη θα έπρεπε να είναι. Και στη συνέχεια βέβαια πάρα πολλοί κόσμος διαμαρτυρήθηκε και διαμαρτύρεται μέσα από τα media και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media και εκφράζει την αγανάκτησή τους για τον τρόπο κλαδέματος, αλλά κανείς δεν ιδρώνει το αυτή του. Δεν κάνει κάτι τελικά. Δεν ιδρώνει το αυτή του, λες και δεν συνέβη και τίποτε. Ως πιο έμπειρη εσείς το πώς αυτό, έχετε προσπαθήσει να συμβουλεύσει τον κύριο Κουκά για κάποια θέματα? Δεν ακούει, υπάρχει άποψη. Πρέπει να υπάρχει και αυτή η άποψη. Δεν ενδιαφέρεται, δεν αγνοούν. Πιστεύω ότι μόνο αντατίθενται σε εργολαβίες και μάλιστα άκουσα σήμερα το τρελό ότι οι εργολάβοι αμείβονται με βάση οι εργάτες, με το ποσό των κλαδεμάτων που θα συσσωρεύσουν. Αν αυτό αληθεύει, άρα, φανταστείτε πόσο εγκληματικό μπορεί να είναι. Άρα δηλαδή ξαναλυθήκαμε. Κουρεύουμε και στήματο. Αυτό το άκουσα σήμερα στην πόλη να κυκλοφορεί. Δεν μπορώ να. Μου φαίνεται απίστευτο να το πιστέψω. Μακάρι να μην ισχύει. Μου φαίνεται απίστευτο να το πιστέψω και φαντάζομαι ότι θα είναι μέσα από αυτά που είναι έτσι τρόλ. Σαν τρόλ μπορώ να το εκλάβω. Δεν μπορώ να το εκλάβω σε αλήθεια. Αν όντως συμβαίνει, είναι να. Τι να πω.